Έχετε την ευαισθησία για τα φάρμακα των οροθετικών στο λαϊκό. Λοιπόν, στο λαϊκό έγινε αυτό που έγινε σε μια σειρά από άλλα νοσοκομεία τον τελευταίο καιρό και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, ένας από τους βασικούς λόγους που πολλοί διοικητές αξιολογήθηκαν με τον τρόπο που αξιολογήθηκαν και γι' αυτό και απομακρύνθηκαν. Όσο και αν στενοχωριέστε γι' αυτό. Το λαϊκό επιχορηγήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Υπουργείο Υγείας από το Γενάρη μέχρι τις 30 Αυγούστου με 11 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω των συνθήκων της δημοσιονομικής ασφυξίας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Από τη μέρα που αναλάβαμε μέχρι σήμερα το λαϊκό έχει χρηματοδοτηθεί με 24 εκατομμύρια ευρώ σε 2,5 μήνες μέσα. Και αυτή τη στιγμή βγήκε και ο κύριος διοικητής που υπήρχε με την απαράδεκτη ανακοίνωση και ο οποίος απομακρύνθηκε ότι το νοσοκομείο είναι επικίνδυνο, ενώ είχε πάρει 24 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2,5 μήνες και μπορούσε και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι σε μεγάλα νοσοκομεία ή μικρότερα της χώρας, να ξεπληρώσει με ένα ισότιμο τρόπο τους διάφορους προμηθευτές των νοσοκομείων, να ξεπληρώσει και φάρμακα, να ξεπληρώσει και υγειονομικό υλικό, να ξεπληρώσει και αντιδραστήρια. Τι έκαναν όμως οι περισσότεροι από αυτούς? Πλήρωσαν πολύ λίγα στις κατηγορίες που λέω τώρα και σχεδόν ξεπλήρωσαν τις υπηρεσίες του outsourcing. Δηλαδή αυτά που υπογράφουν συμβάσεις οι ίδιοι και ο νοών νοήτο. Αυτό έγινε. Και έτσι δημιουργείται η αίσθηση. Αντίστοιχα ποσά έχει πάρει ο Ευαγγελισμός. Αντίστοιχα ποσά έχουν πάρει μεγάλα νοσοκομεία της χώρας τους τελευταίους 2 μήνες. Υπάρχει σαφέστατη αύξηση. Είχαμε δώσει 300 εκατομμύρια σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο. Από τη μέρα που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 750 εκατομμύρια και έρχονται και άλλα 130 ζεστό χρήμα μέσα στο Δεκέμβριο με βάση την αύξηση την οποία δώσαμε. Αυτή η εικόνα στις περισσότερες περιπτώσεις, πέρα από ζητήματα διαχειριστικής επάρκειας, έχει αυτήν την αιτία οι ελλείψεις που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Και επίσης ο ΕΟΠΗ για πρώτη φορά δίνει παραπάνω χρήματα προς το δημόσιο τομέα και όχι μόνο προς τους παρόχους του ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για τα υπόλοιπα, άλλοι προσπάθησαν να γίνουν οι εκλεκτοί του συστήματος και να πάνε... Υπουργέ, περιμένει ο κύριος Χαραστοδήμα. Σας παρακαλώ πολύ. Άλλοι προσπάθησαν. Όχι εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εγώ κουβαλώ άλλο πολιτισμικό φορτίο από εσάς, κύριε Θεοχάρη. Όχι και την πέιν με τον κύριο Θεοχάρη τώρα. Κύριε Θεοχάρη, σας παρακαλώ πολύ. Ο είναι ανοιχτός για εσάς, όχι για μένα. Να είστε καλά.